Θα δει πειθαρχικούς κανονισμούς, μάλλον την αλλαγή των πειθαρχικών κανονισμών. Μετά τα όσα έγιναν στο Τσίριο στάδιο, αλλά και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί δεν είναι μόνο τα όσα έγιναν το Σάββατο στο Τσίριο στάδιο. Χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Κώστας Κοτσοκούμνης, ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή Sports Express του Sigma Live. Μάλιστα. Όπου μεταξύ άλλων είπε ότι για τις σκέψεις που έχει, ότι σωματείο που συσσωρεύει ποινές με επεισόδια, ρατσιστικά συστήματα, πολιτικά, θα προτείνει η ΚΟΠ στην UEFA, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να μην συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και την θέση να παίρνει ο πέμπτος, ο έκτος, ο επόμενος στη βαθμολογία. Μιλάμε για σοβαρή ποινή, αν τελικά αυτή περάσει. Ναι, γιατί άλλο να το λες και άλλο να το υλοποιείς. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ στην Κύπρο. Πολλά λέμε, αλλά ελάχιστα υλοποιούμε, ναι. Γι' αυτό είπα και εγώ, Νικήτα, αν περάσει και αν εφαρμοστεί, έτσι. Μάλιστα. Αναμένεται πως θα επιστρέψει η ποινή των κεκλεισμένων των θυρών και όχι μέρος κερκίδας ή διαζώματος. Η μετακίνηση, η απαγόρευση μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας είναι ένα από τα σενάρια. Αναμένεται να αυξηθούν τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στα σωματεία, που πονάει αυτό το πράγμα. Αν αναλογιστεί ότι τα μεγάλα σωματεία δίνουν κάθε χρόνο πολύ σεβαστό ποσό, και αναμένονται και άλλα μέτρα τα οποία η Ομοσπονδία πιστεύει ότι με αυτά θα βοηθήσουν να σταματήσουν τα όσα βλέπουμε στα γήπεδα. Μάλιστα, λοιπόν, όλα αυτά θα αποφασιστούν σήμερα, σωστά. Στις 6 είναι συνεδρία και για την οποιαδήποτε απόφαση χρειάζεται απλή πλειοψηφία. Μάλιστα, αυτό είναι το ένα. Για την τύχη του αγώνα του Σαββάτου, πότε θα αποφασίσουν? Την Πέμπτη είναι η συνεδρία της Δικαστικής Επιτροπής. Μάλιστα. Οι πληροφορίες και τα λεγόμενα του Προέδρου της Ομοσπονδίας είναι ότι θα υπάρχει απόφαση. Αλλά το σίγουρο είναι είτε η μία είτε η άλλη ομάδα, ή εκτός αν δεν ξέρω το. Θα εφεσιβάλλει την απόφαση στο εφετείο, στο ανώτατο δικαστικό όργανο της Ομοσπονδίας. Και τελική απόφαση, αν θα πάμε στο εφετείο, αναμένεται προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Άρα δηλαδή θα έχουμε ακόμη πολλά επεισόδια. Έχουμε. Μέχρι να καταλήξουμε στον πρωταθλητή. Έχουμε, ναι. Το να γίνει η επανάληψη του αγώνα ή το κομμάτι που έμεινε μέχρι να ολοκληρωθεί είναι στα σενάρια ή αυτό έχει αποκλειστεί εντελώς? Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να... Μπορεί η δικαστική να το αποφασίσει. Αλλά δεν μπορώ να το... Άρα είναι και αυτό σε ένα πιθανό σενάριο. Εγώ λέω ότι όλα είναι ανοιχτά. Τώρα, το τι θα αποφασίσει η Δικαστική Επιτροπή, αυτή είναι η δικιά της θέση, αυτή είναι η νομική, αυτοί αποφασίζουν, αυτοί ξέρουν τα γεγονότα καλύτερα που θα τα έχουν και ενώπιον τους. Εμείς απλώς λέμε την άποψή μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά.